Κώστα, τι γίνεται? Καλά, εσείς? Καλά είμαστε. Πού σε συναντάμε? Με συναντάτε εδώ, παιδιά, διαβάζω εφημερίδες στη Φωκίωνος Νέγρη. Είναι η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τελικά, καλύτερα δεν γίνεται ή μήπως γίνεται? Ποτέ δεν γίνεται καλύτερα, οπότε καλύτερα δεν γίνεται. Σε ποιον έχεις τυφλή εμπιστοσύνη? Τυφλή εμπιστοσύνη έχω στην αδερφή μου, στην Κική. Ποια ήταν τα πιο πολλά κιλά που ήσουν ποτέ? 102, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο. Έχω χάσει από τότε περίπου 30 κιλά. Πώς τα έχασες? Με διατροφή. Και με πολύ πείνα, φυσικά. Ιδανικά, τι εκπομπή θα ήθελες να κάνεις μόνος σου? Ιδανικά, θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή infotainment, γιατί είναι αυτό που μου αρέσει. Να συνδυάζω την ενημέρωση με την ψυχαγωγία. Η αγαπημένη σου παραλία στη Σκιάθο ποια είναι? Η Αγία Ελένη. Πάντα. Ποιο φαγητό ξέρεις να κάνεις καλά? Κανένα. Παρακάτω. Σε έχει χαστουκίσει ποτέ η γυναίκα? Ναι. Πάμε παρακάτω. Σου έχουν κόψει ποτέ το κινητό? Πολλές φορές. Γυμνισμό κάνεις? Ναι, έχω κάνει. Το συνεχίζεις? Τώρα είναι λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια, αλλά παλιότερα έκανα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με τη Φέη Σκορδά? Στην πρεμιέρα της που συνέπεσε με τη γιορτή της. Σπαγκέτι ή πίτσα? Σπαγκέτι καρμπονάρα, μόνο. Θα πήγαινες για φαγητό με τη Σάσα στα μάτι? Για φαγητό θα πήγαινα, τότε θα γινόταν μετά, δεν ξέρω. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου? 60. Μένω σε μικρό σπίτι. Από φοβίες τι είδους έχεις? Ακροφοβία. Όχι ψηφοφοβία, ακροφοβία. Δηλαδή δεν με επηρεάζει το ύψος, με επηρεάζει τα άκρα. Πώς κατάλαβες ότι σε έχει απατήσει η σύντροφός σου? Το κατάλαβα εκ των υστέρων βασικά, γιατί έμαθα, συνάντησα τυχαία βασικά το τρίτο πρόσωπο. Πόνες αυτό? Είχε περάσει όταν το έμαθα, οπότε ξέρεις, δεν πόνεσαι και ιδιαίτερα. Πώς ξεπέρασες τον πιο δύσκολο χωρισμό σου? Στα πατώματα, ναι. Με ποτό, με τσιγάρο, τότε κάπνιζα, με κλάμα. Κάποια στιγμή το ξεπέρασα και αυτό. Έχεις υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Νομίζω ότι ναι, αλλά χωρίς να το ξέρω. Έχεις κλέψει ποτέ σου κάτι? Ναι, έχω κλέψει το αυτοκίνητο του πατέρα μου. Είναι αλήθεια. Οδήγησα, το τράκαρα και αυτό ήταν. Και κάτι τελευταίο, τι σε κάνει να χάνεις το χαμογελό σου? Προσπαθώ να μην το χάνω ποτέ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όταν χαμογελάς ξεπερνάς τα πάντα. Εντάξει, όταν γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, το έχω χάσει, όπως και σε απώλειες δικών μου ανθρώπων, που εντάξει, εκεί το έχασα, αλλά και πάλι με το χαμόγελο, παιδιά, ξεπερνάτε τα πάντα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ κι εγώ, αλλά νομίζω χτυπάει το τηλέφωνό μου. Έχω ένα τηλεφωνάκι, τα λέμε στο κανάλι. Είδες που είναι η ελπίδα? Παιδιά, εγώ, το χαμόγελο είναι η ελπίδα. Εγώ, γι' αυτό το...